Γεια σας. Με λένε Σίλεϊ Ντιβάλ. Καλώς ήρθατε στη σειρά μας. Πολλοί λένε ότι η τύχη χαμογελάει σε όλους όσους την κυνηγάνε. Σε αυτή την ιστορία η τύχη χαμογελάει σε ένα μάλλον τεμπέλη ήρωα, αλλά αυτά που θα κάνει με ένα απλό λιχνάρι θα αποδείξουν, αγαπητοί μας φίλοι, ότι η τύχη αυτή μάλλον του άξιζε. Ο Αλαντίν και το μαγικό του λιχνάρι. Πριν από πολλά πολλά χρόνια, στα βάθη της Ανατολής, ζούσε ένας νεαρός που λεγόταν Αλαντίν. Όλος ο κόσμος τον θεωρούσε τεμπέλη, αφού περνούσε όλο του το χρόνο παίζοντας με τους φίλους του. Εγώ ξέρω όμως ότι είχε πολύ καλή καρδιά. Να παίξω βόλους μαζί σας. Ξέχνα το, Αλαντίν, πάντα κερδίζεις. Μπορεί να είναι η τυχερή σου μέρα. Το μάτι της γάτας. Ωραίο. Είναι δικιά μου. Θέλω βοήθεια. Μήπως ξέρεις κάποιον με το όνομα Αλαντίν? Γιατί, τι έκανε? Τίποτα. Εγώ είμαι. Ω, επιτέλους, σε βρήκα. Είμαι ο χαμένος θείος σου. Εγώ, κύριε, δεν έχω κανένα θείο. Έμαθα ότι πέθανε ο αδελφός μου και ήρθα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Μα έχει πεθάνει εδώ και χρόνια. Έρχομαι από πολύ πολύ μακριά. Τώρα θα με πας σπίτι σου, στη μητέρα σου, να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα. Τι λες, ε? Δεν γίνεται, δεν έχουμε φαΐ. Μην ανησυχείς, αγόρι. Είμαι ένας πολύ πλούσιος άνδρας. Α, τότε αλλάζει το πράγμα, θείε. Πέρασα τη Συρία, την Ινδία, από παντού, από βορρά και νότο. Ω, εσύ θα είσαι μεγάλη μου τιμή. Και πόσο όμορφη. Αλαντίν, ποιος είναι ο φίλος σου? Είναι ο χαμένος μου θείος. Εδώ πρέπει να καθόταν ο αγαπημένος μου αδερφός πριν πεθάνει. Πρέπει να κάτσω. Όχι. Είμαι πολύ συγκινημένος. Τι τραγωδία που πέθανε. Όσα χρόνια ήμουν παντρεμένη με τον Μουσταφά, δεν μου ανέφερε ότι είχε αδερφό. Δεν εκπλήσωμαι, δεν τα πηγαίναμε καλά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να γνωριστούμε. Ας μιλήσουμε τρώγοντας. Το πρώτο πιάτο. Αύριο είναι το ξεκίνημα της νέας ζωής του Αλαντίν. Mm-hmm. Πρώτα θα τον πάω στην πόλη, να ανανεώσει την καρδαρόμπα του. Ω, δεν χρειάζεται. Μα το θέλει, μητέρα. Μετά θα του ανοίξω επιχείρηση. Ό,τι επιχείρηση θέλει. Θέλω να φτιάξω ένα μαγαζί με βόλους. Θα πρόσεξες ότι ο Αλαντίν δεν είναι και ο πιο υπεύθυνος νέος που υπάρχει. Θα αλλάξει. Εξάλλου, τι να τα κάνεις τα λεφτά αν δεν τα μοιραστείς με την οικογένειά σου. Mm.
Τώρα μπορώ να ανοίξω μαγαζί. Δεν ξέρω πολλά από επιχειρήσεις, αλλά δεν νομίζω ότι εδώ θα πιάσει ένα μαγαζί. Θέλω να κάνεις κάτι για μένα. Κάτι ξεχωριστό. Φυσικά, Φιε. Είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω. Α! Εδώ είμαστε. Πού? Σιωπή! Πρόσεξε. Άμπρα κατά άμπρα. 3, 2, 1. Αποκαλύψου σε μένα. Τώρα! Hey, έλα εδώ! Φοβάμαι. Θα κάνεις ό,τι σου πω. Θα μπεις στην τρύπα. Μέσα είναι μια σπηλιά. Θα περπατήσεις το μονοπάτι. Μην ακουμπήσεις τους τοίχους. Αν το κάνεις, θα πεθάνεις. Αμέσως! Στο τέλος του μονοπατιού, θα βγεις σε ένα μεγάλο σκιερό δωμάτιο. Με 2 μεγάλα δέντρα. Συνέχισε και μετά τα δέντρα. Πάνω σε ένα γλυπτό θα βρεις ένα λιχνάρι. Το λιχνάρι θα το φέρεις σε μένα, φίλε μου. Και θα γίνουμε οι πλουσιότεροι του κόσμου. Αφού εσύ ξέρεις ακριβώς που είναι, πήγαινε και θα περιμένω εγώ εδώ. Ανόητε! Είμαι ο θείος σου! Πήγαινε, τώρα! Α, ναι, αλλά αν έχει νυχτερίδες εκεί κάτω, εγώ τις χαίνω με αυτές. Να! Αν μπλέξεις, τρίψε το δαχτυλίδι. Θα σε προστατεύει. Πήγαινε τώρα! Βοήθησέ με να ανέβω! Πρώτα δώσε μου το λιχνάρι! Για ασφάλεια! Ασφαλές είναι! Έλα τώρα! Βοήθησέ με! Δώσε μου το λιχνάρι και θα σε βοηθήσω! Όχι! Δεν στο δίνω! Βοήθησέ με! Δώσ' το μου! Όχι! Τότε δεν θα βγεις! Και εσύ δεν θα πάρεις το λιχνάρι! Με έκανες και έχασα την ψυχραιμία μου! Και αφού την έχασα, δεν θα την ξαναβρω! Και θα μείνω για πάντα θυμωμένος! Εντάξει! Έλα, πάρε το λιχνάρι. Θα πεθάνω. Δηλαδή είμαι ήδη θαμμένος. Γεια σου, φίλε. Ποιος είσαι εσύ? Είμαι ο Αμπτούλ. Ο Αμπτούλ, το τσίνι. Ναι. Αλήθεια? Νόμιζα ότι τα τσίνι είναι... Φανταστικά, ε. Κάποιες φορές. Αλλά εγώ είμαι αληθινός. Πώς μου το έκανε αυτό ο θείος μου? Ω, φίλε μου. Λυπάμαι που θα σου το πω. Ήταν ένας κακός μάγος που σε χρησιμοποίησε για να μπορέσει να σου πάρει το λιχνάρι. Γιατί είσαι εδώ? Για να σου δώσω αυτό που θέλεις. Θέλω να βγω από εδώ μέσα. Πολύ καλά.
Και μετά με άφησε εκεί να πεθάνω. Αλλά δεν πιστεύω ότι αυτός ήταν θείος σου. Και βέβαια δεν ήταν μητέρα. Ήταν ένας κακός μάγος από το Μαρόκο. Πεινάω πολύ. Έχεις ετοιμάσει τίποτα να φάω? Βέβαια. Κάτι έχω. Έχω ένα φασόλι και μία φακή. Τι θες? Μπορεί να έχει κάτι μέσα στο λιχνάρι. Σ' αυτό. Είναι τόσο παλιό και βρώμικο. Θα το καθαρίσω. Επιτέλους! Φρέσκος αέρας! Ποιος είσαι? Ποιος είμαι? Ρωτάς! Ποιος είμαι? Είμαι το τζίνι του λιχναριού και είμαι κλεισμένος εκεί μέσα χιλιάδες χρόνια. Γι' αυτό είμαι πάρα πολύ οξύθυμος. Γι' αυτό σε ρωτώ. Πώς θέλεις να πεθάνεις? Δεν θέλω να πεθάνω. Καλή απάντηση. Μην ανησυχείς. Δεν θα σε σκοτώσω. Είσαι ο αφέντης μου τώρα. Και είμαι εδώ για να ικανοποιήσω όποια επιθυμία κι αν έχεις. Από πού έρχεσαι? Γεννήθηκα από τον άνεμο που βγήκε από το στόμα της λευκής αλεπούς. Που βγήκε από το φωτεινό κίτρινο ήλιο που είναι... Το μάτι του παλιού δυνατού όντος, το όνομα του οποίου απαγορεύεται να πω. Εσύ! Ο Αλαντίν. Γεννήθηκα, κύριε, σε αυτήν εδώ την πόλη. Και αυτή είναι η μητέρα μου που λιποθύμησε από το φόβο της. Διασκεδαστικό! Τώρα, τι είναι αυτό που επιθυμείς, ο Αλαντίν, παιδί μου? Φαγητό. Φαγητό. Ζητάς φαγητό? Από μένα, που μπορώ να φτιάξω βουνά από κοιλάδες και ωκεανούς από ερήμους. Συγγνώμη, μόνο το φαγητό μπορώ να σκεφτώ. Η επιθυμία σου είναι διαταγή μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θες να φάμε μαζί? Με κολακεύεις, αφέντη μου, αλλά τα τζίνι δεν τρώνε. Ούτε τώρα, ούτε ποτέ. Τώρα, μήπως έχεις άλλες επιθυμίες? Τίποτα για τον ήλιο, το φεγγάρι ή για τους ουρανούς? Μήπως μπορείς να γυρίσεις στο λιχνάρι σου για να συνέλθει η μητέρα μου που σε φοβάται? Τι είπες να κάνω? Γιατί να μη σου αλλοιώσω καλύτερα τα νεαρά σου χαρακτηριστικά? Είμαι ο αφέντης σου. Σε διατάζω να μπεις στο λιχνάρι. Αλλά αν θελήσεις τίποτα άλλο, απλά τρίψε το λιχνάρι και θα είμαι ξανά κοντά σου. Όχι, 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 δεν το θέλω στο σπίτι, να το ξεφορτωθείς τώρα. Μα μητέρα, είναι ένα μαγικό λιχνάρι με αληθινό τζίνι μέσα. Τζίνι? Εμένα μου μοιάζει με φιάλτη. Σε παρακαλώ να το κρατήσω. Όχι! Μα θα το φροντίζω, σου δίνω το λόγο μου. Καλά, εντάξει. Ευχαριστώ. Κράτα το μακριά από μένα. Ανοίξτε δρόμο, κρυφτείτε. Έρχεται η πριγκίπισσα Σαμπρίνα και κανένας δεν πρέπει να δει το πρόσωπό της. Μητέρα!
Μητέρα! Μητέρα, είμαι πάρα πολύ ερωτευμένος. Θεέ και Κύριε, ο γιος μου από παιδί έγινε άντρας. Και ποια είναι η τυχερή, πες μου. Η πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου. Η πριγκίπισσα Σαμπρίνα, η κόρη του Σουλτάνου. Ω, γέ μου, αυτή είναι γαλαζοαίματη και εσύ όχι. Οι δυο σας δεν θα τα βρείτε. Θέλω να πάω στο Σουλτάνο αύριο. Να του πεις ότι θέλω να παντρευτώ την κόρη του. Όχι, δεν νομίζεις, Αλαντίν, ότι είμαι πολύ νέα για να πεθάνω. Μην ανησυχείς. Έλα, δώσ' το αυτά. Τη λιξέτα να, με αυτή την πετσέτα. Όχι. Σε παρακαλώ. Είσαι πολύ τυχερός που σ' αγαπάω τόσο. Θα το κάνω για σένα. Μεγάλη μεζηρικίτα, πηγαίνει γύρω-γύρω για πάντα. Αλλά ο σκύλος ποτέ δεν την πιάνει τη γάτα. Πράγματι. Πολύ διασκεδαστικό. Πολύ. Έχω δει καλύτερα. Σου έχω δείξει τη συλλογή μου με κάποια πολύ ενδιαφέροντα αντικείμενα. Ακούω. Φωνές. Σε ένα μουσικό κουτί. Μα κοίτα, κοίτα μέσα. Εκπληκτικό. Υψηλότατε, υπάρχει όμως κόσμος που περιμένει να σας δει. Κόσμος. Βέβαια. Στείλ τους μέσα. Στείλ τους μέσα. Να περάσουν. Επόμενος. Τι μπορώ να κάνω για σένα, γυναίκα. Υψηλότατε, σας συγκετεύω να με συγχωρέσετε για αυτό που θα σας ζητήσω. Συγχωρεμένη. Λοιπόν, πες μου τώρα τι ζητάς. Ο γιος μου, ο Αλαντίν, θέλει να παντρευτεί την κόρη σας, τη Σαμπρίνα. Και ως έδειξη των καλών του προθέσεων, μου ζήτησε να σας δώσω αυτά. Ορίστε. Πετσέτες. Μου φέρνεις Είναι τα πιο ωραία κοσμήματα που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Και μεγάλα, ωραία. Όποιος εκτιμάει τόσο πολύ την κόρη μου, θα γίνει ο καλύτερος σύζυγος. Ανήκουστο. Υψηλότατε, νομίζω ότι υπάρχει κάποιος πιο άξιος για να παντρευτεί την κόρη σας. Ναι. Εγώ. Ναι. Ίσως. Γυναίκα, πες στο γιο σου ότι θα σκεφτώ σοβαρά το θέμα και θα τον ενημερώσω για την απόφασή μου. Ω, ευχαριστώ, υψηλότατε. Ευχαριστώ. Ο Αλαντίν πέταξε από τη χαρά του. Είχε πια ελπίδες ότι θα παντρευόταν την κόρη του Σουλτάνου. Αλαντίν, μας έλειψες. Η πόλη δεν είναι ίδια χωρίς εσένα. Το βλέπω, φίλε. Μα τι είναι όλα αυτά, γιορτάζουμε τίποτα? Δεν τα άκουσες. Η πριγκίπισσα Σαμπρίνα παντρεύεται αύριο το μεγάλο βεζίρι. Τι είπες? Αυτό αποκλείεται, αφού θα παντρευτεί εμένα. Καλό, Αλαντίν. Μου έλειψε το χιούμορ σου. Είτε το πιστεύεις, είτε όχι, θα με παντρευτεί. Το περίμενα ότι θα με φωνάξεις. Τι επιθυμείς, αφέντη μου? Δεν είμαι σίγουρος. Όσοι δεν είναι σίγουροι για τίποτα, είναι τίποτα. Ο μεγάλος βεζίρης θα παντρευτεί τη Σαμπρίνα και θέλω αν μπορείς να... Θέλεις να τους κάνεις ένα ωραίο γαμήλιο δώρο, ωραία! Όχι.
Ήθελα να την παντρευτώ, αλλά κάτι πήγε στραβά. Α, κατάλαβα. Θέλεις να σε σκοτώσω και να σε βγάλω από τη μιζέρια. Όπως θέλεις. Όχι, άκου. Η επιθυμία σου, διαταγή μου. Θέλω να πας να βρεις την πριγκίπισσα. Να τη φέρεις εδώ, γιατί θέλω να της μιλήσω. Ακούω. Και μετά θα ήθελα να πας, αν γίνεται, το μεγάλο βεζίρι. Κάπου μακριά, μέχρι το πρωί. Να τον τρομάξω. Απλά μην το σκοτώσεις. Σε θυμάμαι εσένα. Αλήθεια? Ναι, τη μέρα που είχα κατέβει στην πόλη. Όντως θυμάσαι. Πώς να το ξεχάσω, το κεφάλι σου ήταν έξω από ένα πιθάρι. Σου φάνηκα χαζός, ε? Όχι, όχι, όχι. Απλά κανένας άλλος δεν με έχει ξανακοιτάξει. Αφού αν κοιτάξεις την πριγκίπισσα, τιμώρησε με θάνατο. Αλήθεια? Τώρα εξηγείται. Τόσο καιρό νομίζω ότι ο κόσμος μ' αγνοούσε. Αυτό είναι αδύνατο. Και ρίσκαρες τη ζωή σου για να με κοιτάξεις. Σε πειράζει να σε ρωτήσω κάτι? Αγαπάς αληθινά το βεζίρι? Πιστεύω στην αγάπη. Να σε ρωτήσω κάτι κι εγώ. Πού είμαι? Στο δωμάτιό μου. Πώς βρέθηκα εδώ? Με ένα μικρό κόλπο. Πες το μαγεία. Α, είσαι μάγος. Εγώ? Όχι. Έχω ένα φίλο που είναι μάγος. Δηλαδή, δεν είναι μάγος. Ένα... Του είπα να σε φέρει εδώ, γιατί θέλω να σου μιλήσω. Δεν θέλω να παντρευτείς το βεζίρι. Ούτε εγώ θέλω να τον παντρευτώ. Δεν θες? Όχι. Αλλά δεν μπορώ να μην υπακούσω τον πατέρα μου. Πρέπει να παντρευτώ το βεζίρι. Τότε... Μάλλον πρέπει να σε γυρίσω στο παλάτι σου. Μάλλον. Μόνο που... δεν ξέρω πώς. Δεν ξέρεις? Έτσι, ο Αλαντίν και η πριγκίπισσα μιλούσαν όλη τη νύχτα, απολαμβάνοντας την παρέα τους πάρα πολύ. Αντίθετα με το μεγάλο βεζίρι και την παρέα του, το τζίνι. Όχι! 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 Όχι, όχι, σε παρακαλώ! Όχι! 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 Μισό λεπτό μου, τα λέτε κι οι δύο τόσο μπερδεμένα. Και όλα αυτά λέτε ότι έγινα χθες βράδυ? Ναι, πατέρα, ήταν υπέροχα. Ήταν απέσια. Ήταν τόσο καλός και όμορφος και μιλούσαμε. Ήταν τεράστιος, ήταν αδίστακτος, με πήρε και με πέταξε έως τον ουρανό. Νόμιζα ότι θα πέθαινα. Μιλάμε για τον ίδιο άνθρωπο? Όχι. Ω, κατάλαβα. Βάλτε το τέταρτο χέρι λίγο πιο κάτω. Εκεί, εκεί. Ωραία, ωραία. Ύστερα από πολλή σκέψη αποφάσισα ότι έχετε πολύ κακή χημεία. Αυτό το πρόσωπο, αυτή η φωνή, αυτή... Εσύ, μεγάλε βεζίρι, φαίνεσαι πολύ ασταθής και εσύ, αγαπητή μου κόρη, είσαι χαμένη στο διάστημα.
Αποφασίζω αυτός ο γάμος να ακυρωθεί. Τι? Τι υψηλότατε? Πατέρα, εγώ μάλλον θα το αντέξω. Σας συσχετεύω να το σκεφτείτε. Λυπάμαι, μεγάλε βεζίρι, αλλά η κακή χημεία δυστυχώς δεν διαπραγματεύεται. Λίγο πιο ψηλά, παρακαλώ. Πιο ψηλά, εκεί, εκεί. Πρέπει να πάρω το λιχνάρι. Το χρειάζομαι. Το αξίζω. Πες μου, μυστηριώδες μεταγιόν, είναι ώρα να γυρίσω στη σπηλιά και να πάρω το λιχνάρι? Όχι. Τι εννοείς όχι? Είναι η 7η μέρα του 7ου μήνα με την 7η Πανσέλινο. Είναι η ιδανική στιγμή. Ο Αλαντίν πήρε το λιχνάρι από τη σπηλιά. Αποκλείεται. Ο Αλαντίν είναι νεκρός. Όχι, δεν είναι. Μα πρέπει. Δεν είναι. Αυτό το μικρό κλεφτρόνι θα το βρω. Και όταν το βρω θα ευχηθεί μόνο ένα πράγμα. Να είχε πεθάνει. Έτσι, ο Σουλτάνος κάλεσε τον Αλαντίν ως υποψήφιο σύζυγο για την κόρη του. Υψηλότατε, αυτός είναι ο γιος μου, ο Αλαντίν. Σήκω νεαρέ για να σε δω καλύτερα. Υψηλότατε, δεν το βλέπετε, αυτός είναι ένας του δρόμου. Προφανώς δεν είναι κατάλληλος για την πριγκίπισσα. Ναι, έχω κι εγώ τις επιφυλάξεις μου. Ζητώ συγγνώμη, αλλά αν μπορώ να κάνω κάτι για να αποδείξω την αξία μου, τότε να μου το ζητήσετε. Αφέντη, ζητήστε κάτι αδύνατο. Έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στις έξυπνες συσκευές. Σε αντικείμενα μεγάλης ψυχαγωγικής αξίας. Αν μπορείς να μου φτιάξεις μια συσκευή που θα είναι πιο εφάνταστη από κάθε άλλη στη γη, θα είναι η απόδειξη της μεγάλης σου αξίας, νεαρέ μου. Επιστρέφω αμέσως. Δεν θα τον ξαναδούμε. Κοιμόμουν! Τι θέλεις? Ένα δώρο για το Σουλτάνο. Χρυσάφι! Μες τη νύχτα θέλεις ένα χρυσαφένιο βουνό. Όχι, όχι, όχι. Θέλει κάτι πολύ πιο... Διαμαντένιο! Φοβάται το σκοτάδι και θέλει να του φτιάξω ένα διαμαντένιο φεγγάρι. Όχι, πρέπει να είναι κάτι πιο... Ασημένιο, τι θέλει! Θα μ' ακούσεις! Λοιπόν, μην ξανατολμήσεις να μιλήσεις σε μένα με αυτόν τον τόνο! Συγγνώμη, καμία φορά όμως είσαι πολύ ανυπόμονος. Σε συγχωρώ. Κοίτα, βιάζομαι. Θέλω μια συσκευή με φαντασία. Φαντασία. Εσύ είσαι το τζίνι, εγώ δεν έχω ιδέα, σκέψου κάτι. Όχι. Έχω δυνάμεις, αλλά πολύ λίγη φαντασία. Εντάξει. Τι λες για ένα κουτί στο παράθυρο, ε? Αυτό έχει φαντασία. Άκου, θα κοιτάει το παράθυρο και από εκεί θα βλέπει διάφορα. Όπως ανθρώπους, τοπία, φωνές, ήχους, χρώματα. Καλό. Είναι απίθανο. Είναι ευφυές. Πατέρα, μήπως ενοχλώ? Όχι, 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 αγάπη μου. Δεν με ενοχλείς. Ήρθε η ώρα να γνωρίσεις το μέλλοντα σύζυγό σου. Πατέρα, σε παρακαλώ, όχι πάλι. Αυτός είναι. Το ξέρω. Εσύ που το ξέρεις? Είναι αυτός που σου έλεγα που είχα δει στο όνειρό μου. Το θυμάσαι? Προφανώς, νεαρέ μου, από ό,τι βλέπεις έχεις ήδη καταφέρει να τραβήξεις την προσοχή της κόρης μου. Αρχίζουν οι προετοιμασίες. Ξεκινάμε. Συγγνώμη, θα μπορούσα να ζητήσω ένα κομμάτι γης για να φτιάξω το παλάτι που θα μείνουμε? Φυσικά. Μπορείς να πάρεις ένα κομμάτι δίπλα στο παλάτι μου. Θα ζητήσω από τους εργάτες μου να ξεκινήσουν αμέσως τα έργα. Δεν χρειάζεται. Έχω δικό μου εργάτη. Η σκάλα θα είναι ωραία σε αυτό εδώ το σημείο. Και οι δίδυμοι πύργοι θα είναι ανατολικά.
Σίγουρα την αγαπάς. Εγώ δεν πρόκειται να χτίσω παλάτι, αν είναι σε λίγο καιρό να χωρίσετε. Την αγαπάω πάρα πολύ. Εντάξει. Θα έχει το καλύτερο παλάτι. Ακόμα και τα παράθυρα θα είναι από χρυσό και ασήμι, με κοσμήματα στα πλάγια. Μα αυτό εδώ τι έχει? Τα χάλια του. Είναι μικρό, άβολο, σκοτεινό. Είναι καλύτερο από το λιχνάρι μου. Αν δεν μπορείς να το φτιάξεις, τότε... Εσύ τολμάς να με προσβάλλεις? Γιατί μπορώ να φτιάξω το καλύτερο παλάτι του κόσμου. Τέλεια. Φτιάξω αύριο. 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 Δευτέρα. Ναι. Ναι, έτσι νομίζω. Α, θα πάρω το ηλίθιο κεφαλάκι σου. Θα το λιώσω μες στο χέρι μου σαν να είναι έντομο. Και θα το πετάξω. Θα το πετάξω στην άμμο. Να μην μπορείς να το βρεις ποτέ. Τι είπα? Δευτέρα! Είναι μέρα αργίας για όλα τα τζίνι. Δεν δουλεύουμε, ούτε παίζουμε. Ξεκουραζόμαστε. Φτιάξ' το την Τρίτη. Ό,τι πεις. Πανέμορφο, ασύλληπτο. Και σου πήρε μόνο 2 μέρες. Πώς έγινε αυτό? Ένα. Την πρώτη μέρα έγινε η μελέτη, το σχεδιάγραμμα. Και τη δεύτερη έγιναν όλα τα υπόλοιπα. Σκέφτομαι να ανακαινήσω 2 δωμάτια στο παλάτι. Μήπως θα μπορούσες να μου στείλεις για λίγη ώρα τους εργάτες σου? Συγγνώμη, δεν γίνεται. Είναι αδύνατον. Έχουν πολλή δουλειά. Ναι, το φαντάζομαι. Έχω εντυπωσιαστεί, γιέ μου. Για να γιορτάσουν το γεγονός του γάμου τους, ο Αλαντίν και η πριγκίπισσα Σαμπρίνα έκαναν ένα μεγαλοπρεπές πάρτι στο καινούριο τους παλάτι. Περίμενε. Σε παρακαλώ, επιστρέφω αμέσως. Γιατί δεν είσαι στο λιχνάρι? Ξεκουράζομαι. Χαλαρώνω. Ήθελα αέρα. Μπες στο λιχνάρι, σε παρακαλώ πολύ. Είναι η νύχτα γάμου μας. Μην ανησυχείς, γλυκό μου αγόρι. Δεν με ενδιαφέρουν οι νύχτες των θνητών. Σε ποιον μιλούσες? Τώρα, προσευχόμουν και ζήτησα καθοδήγηση για να είναι η ωραιότερη νύχτα της ζωής μας. Τι γλυκό. Σ' αγαπώ, Αλαντίν. Αλήθεια? Φυσικά, μην είσαι ανόητος. Τι έγινε, είπα τίποτα κακό? Όχι. Απλά έχω ό,τι ονειρευόμουν. Και είναι κακό. Γιατί είμαι τόσο τυχερός? Αγάπη μου, σημασία έχει τι κάνεις με αυτά που σου δίνει η ζωή. Και εσύ έκανες πολλά. Τι ήταν αυτό? Τίποτα. Είμαι σίγουρη ότι κάτι άκουσα. Θα ήταν η χτύπη της καρδιάς μου, Σαμπρίνα. Αλαντίν? Ηρέμησε. Κάτι έγινε με το φως. Ο Αλαντίν και η πριγκίπισσα ήταν πολύ ευτυχισμένοι. Με τον καιρό, ο Αλαντίν έγινε πολύ δημοφιλής και όλοι τον σέβονταν στην πόλη. Ποτέ δεν ξέχασε από πού ξεκίνησε και πάντα βοηθούσε τους φτωχούς. Λιχνάρια καινούρια. Δίνεις παλιό, παίρνεις καινούριο. Λιχνάρια. Δίνεις παλιό, παίρνεις καινούριο. Βρήκα ένα παλιό λιχνάρι. Το είχαν πετάξει. Πάρε ένα καινούριο. Την επόμενη φορά τι θα ανταλλάξεις? Πέτρες για χρυσάφι? Λιχνάρια. Δεν θα το πιστέψετε, υψηλοντάτη. Ένας πλανόδιος δίνει καινούρια λιχνάρια για να πάρει παλιά. Ειλικρινά, δεν είναι τρελό?
που το σκέφτομαι, ο Αλαντίν έχει ένα πολύ παλιό και βρώμικο λιχνάρι. Εκεί πέρα. Πήγαινε να το καθαρίσεις και δες αν ο τρελός θα μας δώσει ένα καινούριο. Θα χαρεί πολύ να γυρίσει και να δει ένα καινούριο στη θέση του. Ναι, αυτό σίγουρα μου κάνει. Διάλεξε. Αυτό είναι ωραίο. Ωραία. Αλλά μισό λεπτό, λεπτό. Βέβαια, αυτό είναι πολύ πιο καλά, ωραίο. Καλά, καλά, καλά. Πώς να πάρω κάτι τέτοιο αυτό, μ' αρέσει περισσότερο. Ωραία, έσυγε. Ωραία, πάρτο, πάρτο, πάρτο είπα. Πάρτο, πάρτο. Άντε, δρόμο, δρόμο. Τίποτα πιο γλυκό από την εκδίκηση. Εσύ είσαι. Ναι, εγώ είμαι. Τώρα θα υπακούσεις σε ό,τι σου πω. Τι θα έλεγες αν δεν σε υπακούσω και βάλω φωτιά στο μουσί σου. Σιωπή! Το λιχνάρι τώρα μου ανήκει. Που σημαίνει ότι μου ανήκεις κι εσύ. Μάλιστα, αφέντη. Τι επιθυμείς τώρα? Να πάρεις το παλάτι του Αλαντίν. Μακριά. Στο πιο άσχημο. Απομακρυσμένο και αξιολείπητο μέρος στην έρημο. Αφέντη, η επιθυμία σου, διαταγή μου. Πώς ήταν το ταξίδι σου? Εξαφανίστηκες, γιέ μου. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Μήπως είδατε το παλάτι μου? Τι χιούμορ. Το παλάτι σου, γιέ μου, είναι στη θέση του. Εκεί πέρα. Εκεί ήταν το πρωί. Πού πήγε το παλάτι σου, Αλαντίν? Δεν ξέρω. Γύρισα και δεν το βρήκα στη θέση του. Πού είναι η κόρη μου? Γι' αυτό ανησυχώ. Όταν έφυγα, ήτανε μέσα στο παλάτι. Δεν ξέρεις που είναι η Σαμπρίνα. Σας εξαπάτησε, υψηλότατε. Αν θυμάστε, σας είχα προειδοποιήσει ότι είναι κλέφτης και απατεώνας. Και τώρα έκλεψε και την κόρη σας. Μπορώ να σε θανατώσω γι' αυτό. Πραγματικά, δεν ξέρω τι έγινε. Σας συγκετεύω, όχι ακόμα. Δώστε μου μια ευκαιρία να ψάξω να τη βρω. Αν αποτύχω, όταν γυρίσω να με σκοτώσετε. Μην τον αφήσετε, υψηλότατε. Σε εμπιστεύομαι, Αλαντίν. Αλλά αν δεν γυρίσεις, θα στείλω ένα ολόκληρο στρατό να σε βρει και να σε σκοτώσει. Ευχαριστώ. Στο είπα τόσες φορές. Δεν θέλω δώρα. Ούτε θέλω εσένα. Θέλω να πάω πίσω στο σπίτι μου. Φοβάμαι ότι αυτό δεν γίνεται, γλύκα. Εξάλλου, ο αγαπημένος σου Αλαντίν έχει χάσει τα πάντα. Έχασε τα πλούτη, έχασε τη δύναμή του. Δεν έχει μείνει τίποτα για εκείνο. Όχι. Δυστυχώς, ο σατανικός μάγος είχε δίκιο. Και ο Αλαντίν είχε γίνει ο περίγελος της πόλης. Αλαντίν, νομίζω ότι ξέρω που είναι το παλάτι σου. Ξέρεις. Συγγνώμη. Θα μου πεις στο δρόμο. Παρ' όλα αυτά, ο Αλαντίν συνέχισε απεχνωσμένα να ψάχνει στην έρημο του παλάτι και την αγαπημένη του γυναίκα. Πάει. Αυτό ήταν. Πρέπει να γυρίσω και να είμαι προετοιμασμένος να πεθάνω. Αν ζήσω απόψε. Α,
ξαναβρισκόμαστε. Το δαχτυλίδι. Σε είχα ξεχάσει εντελώς. Δεν πειράζει, το έχω συνηθίσει. Μπροστά στο μεγάλο τζίνι του λιχναριού, ποιος χρειάζεται το μικρό τζίνι του δαχτυλιδιού? Εγώ. Ω, με κολακεύεις. Θέλω να με βοηθήσεις να βρω το παλάτι μου και τη γυναίκα μου, αν μπορείς. Το μαγικό χαλί μπορεί. Να, κάτσε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Είσαι καλά? Τώρα ναι. Μα καλά, τι έγινε? Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Ήθελα να σου κάνω έκπληξη και ήταν κάποιος που πουλούσε λιχνάρια και ξαφνικά το παλάτι άρχισε να πετάει στα σύννεφα και προσγειωθήκαμε και ήταν μαζί μας και αυτός ο κακός άνθρωπος. Είναι ένας σατανικός μάγος. Πού είναι το λιχνάρι μου? Το έχει συνέχεια μαζί του. Εντάξει, έχω ένα σχέδιο. Άκουσε με καλά. Θα κάνεις ακριβώς ό,τι σου πω. Θα υποκριθείς ότι σου αρέσει. Ε? Και μετά... Το ήξερα ότι αργά ή γρήγορα θα υπέκυπτε στη γοητεία μου. Ήμουν ανόητη που δεν σε εκτιμούσα. Ναι. Πού είναι ο Αλαντίν? Ποιος? Αγάπη μου, τα χέρια σου είναι μαγικά. Θα είμαστε μαζί για πάντα. Τι κάνεις με τη γυναίκα μου? Α, Αλαντίν, αγαπητέ μου φίλε. Φοβάμαι πως άργησες κάπως. Ψάχνεις κάτι? Μη κρεμώ, αφέντη! Γιατί άρχισες τόσο? Συγγνώμη, δεν ήθελα να γίνω συναισθηματικός. Για σένα τι μπορώ να κάνω? Ξεφορτώσου πρώτα αυτόν. Μην παίρνεις βιαστικές αποφάσεις, να το συζητήσουμε πρώτα λίγο, ξέρεις. Να μην μπορεί πια να μας βλάψεις. Ευχαρίστως. Όχι, περίμενε! Αυτό. Πολύ αστείο. Ξεκαρδιστικό. Αλαντίν, πειράζει να ρωτήσω ποιος είναι αυτός? Ένας μαγικός μου φίλος. Να στο γνωρίσω. Α, γεια. Αν έχεις την καλοσύνη, μπορείς να... Να μεταφέρω το παλάτι στη θέση του. Μα φυσικά. Ακόμα δεν έμαθες να ακούς, ε? Πήγαινε πίσω το παλάτι. Αλλά εγώ και η πριγκίπισσα θα γυρίσουμε πίσω με το μαγικό χαλί. Όπως επιθυμείτε. Αφού γύρισαν στο παλάτι, ο Αλαντίν και η πριγκίπισσα το γιόρτασαν με όλο τον κόσμο. Μετά από χρόνια, όταν αποσύρθηκε ο Σουλτάνος, πήρε τη θέση του ο Αλαντίν και έγινε ένας σοφός, αγαπητός και άξιος αντικαταστάτης του. Όσο για μένα, το πιστό του τζίνι, είμαι ακόμα ζωντανό χιλιάδες χρόνια μετά και ψάχνω ένα νέο αφέντη. Μήπως ενδιαφέρεται κανείς από σας? Ha 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 ha